Κώστα. Λοιπόν, καταρχήν, θέλω να συγχαρώ πραγματικά όλο τον κόσμο, να ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου που ήρθε σήμερα στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου και με την ψήφο του πραγματικά έδωσε μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη πλέον στο Σύλλογό μας. Με τα 228 μέλη που ψήφισαν, δίνουμε πολύ μεγάλη δύναμη στο Σύλλογό μας αυτή τη στιγμή και το μόνο που κάνουμε είναι να δυναμώνουμε τη φωνή μας και να δυναμώνουμε όσο μπορούμε τις κινήσεις μας. Θέλω να συγχαρώ τον συνδυασμό μου, το Μαζί για την Ανάπτυξη και όλους φυσικά όσους δώσανε αυτή την μάχη, να το πούμε έτσι. Ήταν μια πολύ ωραία και δυνατή μάχη, όπου δεν έχει ξαναγίνει στον Εμπορικό Σύλλογο της Πτολεμαΐδος και πραγματικά θα δώσουμε όσοι είμαστε μέσα στο διοικητικό όλη μας τη δύναμη και όλη μας το είναι, όπως κάναμε και πριν, έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε για το καλύτερο το εμπορικό, για το καλύτερο της πόλης, για το καλύτερο όλων μας. Να είστε όλοι καλά και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Πότε θα γίνει η συγκρότηση και αν θα θέσετε υποψηφιότητα για την Προεδρία? Η συγκρότηση θα γίνει πιθανόν την ερχόμενη Δευτέρα. Όσον αφορά για την Προεδρία, όπως δήλωσα, δεν θα είμαι υποψήφιος. Παρότι είμαι πρώτος σε ψήφους, γιατί υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά θα είμαι μέσα και θα δώσω κι εγώ με τη δική μου σειρά ό,τι έδωσα μέχρι τώρα και ακόμη περισσότερα για το σύλλογο μας, για τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας. Η πρόταση του συνδυασμού είναι για Μιχάλη Κώστα? Πιθανόν. Πιθανόν. Αλλάζει κάτι στους προσώπους της ΕΣΕ, το σημερινή συμμετοχή? Για την ΕΣΕ, ναι. Και εκεί λοιπόν ένα ακόμα κίνητρο, δυναμώνουμε και την εκπρόσωπησή μας στην Ομοσπονδία, όπου δίνουμε ένα δυναμικό παρόν και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, Κεντροδυτικής Μακεδονίας, και φυσικά αυτό δυναμώνουμε ακόμη περισσότερο και τα μέλη μας και στην ερχόμενη, στην ΕΣΕ.